Δυστυχώς η περιοχή μας πλήγηκε από καταστροφικές χαλαζοπτώσεις. Το μέγεθος της καταστροφής είναι πολύ μεγάλο. Κυρίως σε επίπεδο καλλιεργειών, μιλάμε για ελιές, μιλάμε για πορτοκάλια. Πού ακριβώς χτύπησε? Οι καταστροφές και οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι σε όλες τις καλλιέργειες ανεξαιρέτως. Επειδή όμως η περιοχή μας η βασική καλλιέργεια είναι το ελαιόλαδο, οι ελιές και το, οι ελιές οι βρόσιμες και το, και το πορτοκάλια τα ξινά, αναφερόμαστε συνήθως σε αυτές. Αλλά και τα απορρικυπευτικά σίγουρα έχουν τεράστιες ζημιές πάθει. Η επόμενη μέρα τι φέρνει, ποιες είναι οι κινήσεις σας? Οι κινήσεις μας ως αγρότες δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Ευελπιστώ ο νέος υπουργός, ο κύριος Αραχοβίτης, να δώσει το ταχύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημά μας. Η κυβέρνηση, οι κυβερνώντες και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να μπορέσουν οι παραγωγοί να συνεχίσουν απρόσκοπα την παραγωγή τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας είναι αγροτική και είναι πολύ σημαντικός βιοποριστικός πόρος οι αγροτικές παραγωγές. Δρομολογείται κάποια συνάντηση με τον Υπουργό? Προφανώς απαιτείται αποζημίωση, έτσι? Απαιτείται και ίσως και έκτακτη οικονομική βοήθεια. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι αυτόματες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Του ΕΛΓΑ. Γνωρίζετε ποιες είναι οι διαδικασίες. Πρόσφατα άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει και να αναφέρει σε κάποιο κρατικό κανάλι πως θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ με αλληλέγγυο σύστημα και κάποιους κανονισμούς ξεπερασμένους θα τους εξυγχρονίσει. Εύχομαι να, να γίνουν γρήγορα, να αντιδράσει γρήγορα ο μηχανισμός και οι υπηρεσίες του Υπουργείου να καταγράψουν τις ζημιές στην πραγματική τους διάσταση και όχι ύστερα από πάροδο μηνών, υποτιμώντας το μέγεθος της καταστροφής. Είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός έχει την επαγγελματική εμπειρία και τη γνώση ως γεωπόνος, ώστε να γνωρίζει τις αγωνίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Στον ΕΛΓΑ, βέβαια, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει και υποστελέχωση, έτσι, και αυτό δημιουργεί πολλές φορές καθυστερήσεις και στο έργο των ανθρώπων, όσων έχουν μείνει τέλος πάντων εκεί, αλλά και στην τελική, ας πούμε, καταγραφή των προβλημάτων. Τι έχει γίνει με τις προηγούμενες ζημιές των προηγούμενων ετών? Έχετε λάβει κάποιες αποζημιώσεις? Κάποιες αποζημιώσεις έχουν δοθεί. Είναι αλήθεια. Αλλά έχουν δοθεί με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει, λειτουργήσε όμως με τεράστια καθυστέρηση.